Χαιρετίζω όλους τους παρευρισκόμενους στη σημερινή συγκέντρωση. Είμαι ο Χαράλαμπος Σαμπασλής, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων της Σπίντεξ Θεσσαλονίκης. Με πρόσχημα την πανδημία και τη δήθεν υγειονομική κρίση, οι αντεργατικοί νόμοι δραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακόμη πιο παράδοξο όμως είναι ότι οι εργοδότες βιάζονται να υλοποιήσουν και να τους ψηφίσουν. Έχουμε διανύσει 9 μήνες από το 2020 και πέρα από την τρομολαγνία των καναλιών βιώνουμε και τον παραλογισμό των εργοδοτών. Το 2020 είναι η ευκαιρία των εργοδοτών να καταστρατηγήσουν με την πρώτη ευκαιρία ό,τι εναπομείνοντα εργασιακά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα μέσα από επιχειρησιακές συμβάσεις. Έτσι και στην εταιρεία που εργάζομαι, με πρόσχημα την πανδημία, θέλησαν να ξαναμοιράσουν την τράπουλα προς το συμφέρον τους. Πώς? Χτυπώντας κάθε δικαίωμα που είχε κερδιθεί από προηγούμενες επιχειρησιακές συμβάσεις. Παρά το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είχε αυξηθεί κατακόρυφα, επικαλούμενη την πανδημία και την κακή οικονομική κατάσταση της εταιρείας, που ήταν αποτέλεσμα των δικών της επιλογών, θέλησαν να μετακυλήσουν την ευθύνη στην πλάτη μας. Είναι φανερό ότι η εργοδοσία, αντί να αναλάβει την ευθύνη των δικών της πράξεων, επέλεξε τον εύκολο δρόμο, τους εργαζόμενους, τα εύκολα θύματα για αυτούς, με εκφοβισμούς, απειλές και τακτικές που όλοι ξέρουμε πολύ καλά. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Η ενότητα και η συσπήρωση των εργαζόμενων γύρω από τις διοικήσεις των σωματείων, σκηνοποιήσεις που εξαγγέλθηκαν και πραγματοποιήθηκαν, θα τις τιμούνται για πολλά χρόνια. Η στήριξη αλληλέγγυων φορέων και σωματείων στο δίκαιο αγώνα μας υπήρξε απάντηση στον παραλογισμό τους. Αναγκάστηκαν να συρθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να υπογράψουν επιχειρησιακή σύμβαση. Δεν κερδίσαμε το 100% αυτών που διεκδικούσαμε. Βάλαμε όμως ακόμα ένα λιθαράκι στο διαρκή και ασταμάτητο αγώνα μας. Ο πόλεμος δεν τελείωσε, μόλις άρχισε. Συναδέρφισες και συνάδελφοι, η κατρακύλα δεν έχει σταματημό. Πρόθεση της κάθε εργοδοσίας και με τη στήριξη των εκάστοτε κυβερνητικών επιλογών είναι η ουσιαστική συρρήκνωση του εργατικού δυναμικού παύλα κινήματος και φυσικά του μισθολογικού κόστους για το κέρδος τους. Σκοπός τους είναι η διάλυση των σωματείων και των συνδικάτων στους χώρους εργασίας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Τα σωματεία και τα συνδικάτα είναι το χειρό μας. Και αν τα πειράξουν, θα μας βρουν απέναντί τους. Ο συνδικαλισμός είναι το μέλλον μας, η μόνη μας περιουσία και τη φυλάμε σαν κόρη οφθαλμού. Ο μόνος δρόμος που έχουμε είναι ο δρόμος του αγώνα. Αγώνα για να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν, αλλά και αυτά που μας κλέβουν. Καλούς αγώνες, ραντεβού στους δρόμους.